μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις των ελεύθερων επαγγελματιών, επιστημόνων και της συντονιστικής επιτροπής τους που κάναμε δύο φορές πέρσι το Δεκέμβριο με τις χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες, επαγγελματοβιοτέχνες, οι οποίοι μαζευτήκαμε έξω από το Σύνταγμα και στην ψήφιση του νομοσχεδίου και πριν από αυτήν, μετά τη μαζική καταψήφιση της κυβερνητικής πολιτικής στις τελευταίες ευρωεκλογές, με τους ελεύθερους επαγγελματίες να ψηφίζουν μόνο κατά 28% την κυβέρνηση σε σχέση με το 44,7% που είχε πάρει στις προηγούμενες εθνικές εκλογές ένα χρόνο πριν, η κυβέρνηση δεν έχει πάρει μήνυμα, όπως φαίνεται από τις τελευταίες δηλώσεις και του Υπουργού Οικονομικών και του Πρωθυπουργού, οι οποίοι ομιλούν για βελτιώσεις και επιμέρους τροποποιήσεις. Επιχειρούν, αλλάζοντας την κυβερνητική σύνθεση στη θέση του ενός υφυπουργού να φέρει τον άλλο, νομίζουν ότι με το να αλλάξουν εκείνον που παίζει σαξόφωνο να παίζει drums, θα αλλάξουν την κυβερνητική πολιτική. Η κυβερνητική πολιτική για το φορολογικό πρέπει να αλλάξει άρδιν. Ο νόμος αυτός δεν έχει καμία σχέση με ένα δικαιοκρατούμενο σύγχρονο κράτος. Υπάρχουν σύγχρονοι μέθοδοι και αυτός ο νόμος δεν θα περάσει στην πράξη. Είμαστε σήμερα εδώ μετά τις ευρωεκλογές, μετά το Σύνταγμα, στο Συμβούλιο της Επικρατείας να διεκδικήσουμε και δικαστικά το δίκαιο μας. Να πούμε ό,τι είπε το Συμβούλιο Επικρατείας και με τον νόμο Κατρούγκαλου. Ότι δεν μπορούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες να φορολογούνται ή να φορολογούνται όπως οι μισθωτοί. Να πούμε ότι δεν είναι συνταγματικά επιτρεπτό το κριτήριο να είναι τάχα μαχητό. Και ενώ ο νόμος λέει ότι πρέπει να φορολογηθούμε και να ελεγχθούμε με βάση την προηγούμενη χρήση, να τρομοκρατούν τους ελεύθερους επαγγελματίες και να τους πηγαίνουν σε τακτικό έλεγχο πενταετίας για να τους υποχρεώσουν να μην μπουν στον έλεγχο του φόρου. Να τους υποχρεώνουν να κάνουν ελέγχους μετά από 5 χρόνια, ενώ για 5 χρόνια αυτοί θα μπορούν να βάζουν αυτό το φορολογικό έκτρωμα το οποίο θα εφαρμόζεται. Θα είμαστε απέναντι σε αυτόν τον νόμο. Αυτός ο νόμος θα πέσει και στα δικαστήρια αλλά και στην πράξη. Αν η κυβέρνηση δεν καταλάβει το μήνυμα των προηγούμενων εκλογών, υπάρχουν και άλλες εκλογές μπροστά να πάρει και άλλα μηνύματα. Και δικαστήρια και εκλογές. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα απτόητη.